Η Ευαγγελική περικοπή που μόλις ακούσαμε είναι ένα απόσπασμα από την συνομιλία που είχε ο Ιησούς Χριστός με τον Νικόδημο. Θυμόσαστε την περίπτωση του Νικοδήμου, ο οποίος αναφέρεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη τρεις φορές. Η μία είναι η περίπτωση που έγινε ο διάλογος της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, όταν επισκέφθηκε τον Ιησού Χριστό βράδυ για να έχει μια σημαντική συνομιλία με τον Ιησού Χριστό. Η άλλη περίπτωση είναι όταν γινόταν η δίκη του Χριστού από το Ιουδαϊκό Συνέδριο και τότε έκανε την παρέμβαση ο Νικόδημος λέγοντας τους συνέδρους του Ιουδαϊκού Συνεδρίου πώς είναι δυνατό να κρίνουμε ένα άνθρωπο χωρίς να τον ακούσουμε. Και η τρίτη περίπτωση είναι όταν πλέον μετά τη Σταύρωση του Χριστού ζήτησε από τον Πιλάτο να κατεβάσει το σώμα του Χριστού και να το ενταφιάσει. Στην περίπτωση λοιπόν της νυχτερινής επισκέψεως του Νικοδήμου προς τον Ιησού Χριστό, για λόγους διακριτικούς, επειδή ήταν επίσημος άνθρωπος μεταξύ του Ιουδαϊκού λαού, είναι όπως να λέμε ένας βουλευτής σήμερα να πάει να δει έναν διδάσκαλο, ο οποίος όμως δεν γινόταν αποδεκτός από το κοινωνικό σύνολο, αλλά δεχόταν συνεχή κριτική. Έτσι λοιπόν προτίμησε να δει το Χριστό νύχτα. Και βεβαίως το ερώτημα του Νικοδήμου προς τον Ιησού Χριστό είναι ότι πώς μπορεί ο άνθρωπος να εφαρμόσει αυτά τα οποία δίδασκε ο Χριστός και κυρίως να είναι όπως ήταν η αναζήτηση στον Ιουδαϊκό λαό περί της Βασιλείας του Θεού, να γίνει κάποιος μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Να θυμίσω ότι την περασμένη Κυριακή από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ματθαίου αυτή τη φορά, ο νέος εκείνος, ο οποίος ήταν μάλιστα πλούσιος, πήγε να ρωτήσει τον Χριστό πώς θα εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο διαφορετικές απαντήσεις που έδωσε ο Χριστός. Στον μεν νέο πλούσιο του είπε, αφού θέλεις να είσαι τέλειος, να πάεις να πουλήσεις όλα όσα έχεις, να τα μοιράσεις στους φτωχούς και να έρθεις να με ακολουθήσεις. Βεβαίως εκείνος έφυγε λυπημένος. Ο Νικόδημος όμως άκουσε τον Χριστό να του δίνει μια άλλη απάντηση. Εάν ο άνθρωπος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν αναγεννηθεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να γίνει μέλος της Βασιλείας του Θεού. Και βεβαίως ο Νικόδημος θεώρησε την απάντηση του Χριστού ότι αφορούσε την καθημερινότητα της ζωής μας και την φυσική γέννηση, και γι' αυτό του είπε πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ξαναγεννηθεί, μήπως μπορεί να εισέλθει στην κοιλία της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί. Βεβαίως ο Χριστός του είπε, μα εσύ που είσαι δάσκαλος του Ισραήλ δεν κατάλαβες το νόημα της απάντησης που σου έδωσα. Και βεβαίως η Εκκλησία που καθιέρωσε σήμερα αυτή την Ευαγγελική περικοπή είναι γιατί η σημερινή Κυριακή ονομάζεται Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, γιατί στις 14 Θεουθέλοντος θα εορτάσουμε τον Τίμιο Σταυρό και έτσι έχουμε την Κυριακή πρώτου Σταυρού και την Κυριακή μετά την ύψωση. Έτσι λοιπόν παίρνουμε αυτό το απόσπασμα της Ευαγγελικής περικοπής
του διαλόγου του Ιησού Χριστού με τον Νικόδημο. Σε αυτή όμως την περίπτωση θα έλεγα ότι αναγυνώσκοντας αυτή την ευαγγελική περικοπή δεν είναι πλέον ο διάλογος που έκανε ο Νικόδημος με τον Χριστό, αλλά είναι ο διάλογος που ο καθένας από εμάς κάνουμε με τον Χριστό και τι είναι αυτό που μας λέγει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό προσωποποιείται αυτός ο διάλογος για τον καθένα από εμάς. Γιατί ο Χριστός είπε υψηλές αλήθειες στον Νικόδημο και η πρώτη αλήθεια την οποία αναφέρει ο Χριστός στην ευαγγελική περικοπή, ότι κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο εκείνος ο οποίος κατέβηκε. Τι σημαίνει όμως ανέβηκε στον ουρανό και κατέβηκε? Εδώ είναι που, για παράδειγμα, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη οι ερμηνευτές της Παλαιάς Διαθήκης του Ισραηλιτικού λαού θεωρούσαν ως παράδειγμα ότι ο Μωυσής που ανέβηκε στο Σινά για να παραλάβει τον νόμο, ότι ανέβηκε στον ουρανό. Ή ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος είχε αρπαγεί στον ουρανό, θεωρούταν ότι ανέβηκε στον ουρανό. Όμως αυτή η ανάβαση του Ιησού Χριστού προς τον ουρανό, και αυτό σημαίνει βέβαια την μετά την Ανάστασή Του άνοδο στον ουρανό, είναι η σχέση η απόλυτη του Ιησού Χριστού με τον Θεό Πατέρα. Ενώ ο Μωυσής δεν μπόρεσε καν να δει το πρόσωπο του Θεού, γιατί ο Θεός του είπε «Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπο του Θεού, γιατί αυτός που θα δει το πρόσωπο του Θεού δεν μπορεί να ζήσει». Η διαφορά μεταξύ του ανθρώπου, της φυσικής ύπαρξής μας, της φθαρτής φυσικής μας ύπαρξης, είναι τόσο διαφορετική που να δούμε τον Θεό με τα φυσικά μας μάτια είναι αδύνατο. Γι' αυτό και ο μόνος ο οποίος έχει αυτή την δυνατότητα, γιατί είναι ο ίδιος ο Υιός του Θεού, μπορεί να ανέβει στον ουρανό, να έχει την φυσική σχέση του Πατέρα προς τον Υιό, όπως και με το Άγιο Πνεύμα. Το ότι κατέβει, είναι προφανές ότι ο Χριστός σε αυτό τον διάλογο αναφέρεται στην σάρκωσή Του που πήρε την ανθρώπινη φύση για να μας διδάξει το Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν ουδείς ανέβηκε στον ουρανόν, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς. Όμως στη συνέχεια ο Χριστός με πολύ σύντομο τρόπο περιγράφει αυτό το σκοπό της καταβάσεώς Του στον κόσμο. Και ο σκοπός της καταβάσεώς Του δεν είναι άλλος παρά η σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Αλλά η σωτηρία δεν επιτυχάνεται απλώς μόνο με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, αλλά όπως ακούσαμε τον Χριστό να λέγει, όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφη στην έρημο, και να το θυμίσω τι ήτανε αυτή η ύψωση του όφεως στην έρημο, όταν ο Ιουδαϊκός λαός έκανε την πορεία από την Αίγυπτο για να έρθει στη γη της Επαγγελίας, σε μια περιοχή που, όπως για παράδειγμα εμάς εδώ, σε κάποιες περιοχές υπάρχουν φίδια, αν πάμε στους Αγίους 40, εκεί πρέπει κανείς να προσέχει. Έτσι φαίνεται έπεσαν σε περιοχή που υπήρχαν φαρμακερά φίδια και ήταν θανατηφόρα. Ο Θεός λοιπόν έδωσε την εντολή στον Μωυσή και έφτιαξε ένα χάλκινο φίδι, το οποίο ύψωσε πάνω σε ένα ψηλό ξύλο, ούτως ώστε εκείνος που είχε δαγκωθεί από ένα φίδι έπρεπε να αντικρίσει το φίδι, το
υψωμένο πάνω στο σταυρό, το χάλκινο φίδι, και τότε σωζόταν από το θάνατο. Κατά τον αυτό τρόπο λοιπόν, λέγει ο Χριστός, ούτως υψωθήνε δι, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου. Η πρόταση Υιός του ανθρώπου είναι παρμένη από τον προφήτη Εζεκιήλ και δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά τον εσαρκωμένο Ιησού Χριστό, ο οποίος Χριστός χρησιμοποιεί κατ' επανάληψη αυτή την πρόταση σαν την δική του ταυτότητα, που σημαίνει ακόμα τον Μεσσία και λυτρωτή του κόσμου. Πρέπει λοιπόν ούτως δι, αυτό το δι σημαίνει πρέπει, και ο Υιός του ανθρώπου να υψωθεί πάνω στο σταυρό για να προσφέρει τη σωτηρία στον άνθρωπο. Είναι ενδιαφέρον όμως να ακούσουμε τη συνέχεια που λέγει ο Χριστός, ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, γιατί ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο τον οποίο δημιούργησε, και γι' αυτό το λόγο έστειλε τον Υιό του στον κόσμο από την μεγάλη του αγάπη για να προσφέρει τη σωτηρία. Πολλές φορές, είτε από τις αρχαίες θρησκείες πριν την έλευση του Χριστού στον κόσμο, είτε από εσφαλμένη εντύπωση, θεωρούμε τον Θεό ως τον βούρδουλα, ενώ τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να φοβάται ότι ο Θεός είναι ένας τιμωρός που θα έρθει να τιμωρήσει τον άνθρωπο σαν αστυνομικός, συγγνώμη για τους αστυνομικούς, αλλά η αγάπη του Θεού εκχέχεται, χύνεται όπως το νερό μέσα στις καρδιές μας. Το πρόβλημα είναι δικό μας, είναι το πρόβλημα των δικών μας επιλογών. Γιατί, λέγει ο Χριστός στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή ή και στη συνέχεια, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να προσφέρει το φως, να προσφέρει την αγάπη. Οι άνθρωποι όμως, αντί να επιλέξουν την αγάπη, επιλέγουν να ζούνε στο σκοτάδι και όχι στο φως της αγάπης του Θεού. Εδώ λοιπόν είναι που πρέπει ο κάθε άνθρωπος, ο καθένας από εμάς, να προσέξει σε αυτό τον διάλογο που κάνει ο Χριστός μαζί μας. Έτσι, να ακολουθήσουμε αυτό που μας υποδεικνύει ο Χριστός, ούτως ώστε να γίνει πραγματικότητα ότι εκείνος που με ακολουθεί, λέγει ο Χριστός, θα έχει τη σωτηρία. Αυτοί που δεν ακολουθούν βέβαια τον Χριστό και απορρίπτουν το φως της διδασκαλίας Του, είναι επιλογή δική μας και δεν επιρρύπτεται η ευθύνη ούτε στον Θεό, ούτε σε κανένα άλλο, παρά μόνο στις δικές μας προσωπικές επιλογές. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος σήμερα στην Αποστολική Περικοπή είπε ότι το καύχημά μου, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι άλλο παρά ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Είναι καύχημα του κάθε χριστιανού, γιατί μέσα από το Σταυρό είναι που σωζόμαστε από το δηλητήριο της αμαρτίας, όπως σωζόντουσαν οι Ιουδαίοι στην έρημο από τα φαρμακερά φίδια. Εύχομαι λοιπόν η δύναμη του Σταυρού να είναι αυτή που θα φωτίσει τον καθένα μας, θα φωτίσει τον κόσμο, να εξαλείψει όλα αυτά που ζούμε σήμερα στον κόσμο μας, είτε είναι η αναταρχή της κοινωνίας, είτε είναι οι οποιοδήποτε πόλεμοι, είτε είναι οι ακοές των πολέμων ή οι απειλές για πολέμους, και η καταλυτική δύναμη της παρουσίας της αγάπης του Θεού να απαλύνει τις καρδιές των ανθρώπων, για να μπορέσουμε και εμείς να κρατήσουμε σαν λάβαρο νίκης τον Σταυρό του Χριστού. Αμήν.